πάρα περίπατο. Αν δεν υπάρχει διάθεση να συζητήσουμε ένα θέμα, και όχι απλά το συζητήσουμε, αλλά για να δούμε και να πάρουμε αποφάσεις που θα οδηγούν σε λύσεις, τότε μόνο μπορούμε να μιλάμε ότι πραγματικά διαφερόμαστε για ένα σοβαρό θέμα, και ειδικά για τα προβλήματα της παιδείας που το τελευταίο διάστημα είναι σε εκρηκτική κατάσταση. Είναι σε εκρηκτική κατάσταση, κύριε Δημοτική Σύμβουλη, και είναι ευκαιρία σήμερα και η Δημοτική Αρχή και οι Δημοτικές Παρατάξεις, θα περίμενα και τις άλλες Δημοτικές Παρατάξεις, έστω σαν πρώτη κουβέντα, να τοποθετηθούν δημόσια και στο υπόλοιπο που σας έχω καταθέσει. Εμείς σαν σωματεία επιφορής που εκφράζουμε πάνω από 2.500 εργαζόμενους στην πόλη μας, τα σωματεία αυτά που βλέπετε, σύν το σωματείο εργαζομένων του Δήμου, που πήρε και στο βράδυ απόφαση ομόφωνη και δεν το έχουμε βάλει μέσα στο υπόλοιπο. Άρα λοιπόν δεν είμαστε ούτε περαστικοί, γνωριζόμαστε αυτή την πόλη, τα προβλήματα τα τελευταία χρόνια με την έξαρση και ειδικά την περίοδο της κρίσης εγκληματικότητας ήταν πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων να καθαρίσουν τάχα από το κέντρο από την Ολυμπιάδα και μετά και να γίνει διαχωρικό το κέντρο και μεταφέρανε συγκομαθημένες περιοχές και τοπίσανε ολόκληρες περιοχές όπως η Σουμενίδη, τα Νιώσια, ο Ασόπλος και στη μέση φυσικά η Μαδρή. Έχουμε λοιπόν μια συλλογική υποβάθμιση της περιοχής, μια κεντροποίηση και δεν είναι θέμα Ρωμά αντιρωμά. Όποιος καλλιεργεί τον ρατσισμό, θέλει να κρύψει τις ευθύνες του, θέλει να κουκουλώσει το πρόβλημα, θέλει να το συγκινήσει, να το διαιωνίσει και όχι να το λύσει. Εμείς πήγαμε λοιπόν δύο φορές στο σωματείο στον Υπουργό, 12 Οκτώβρη την μία φορά δήμαρχε και κυρίες Σύμβουλοι και κυρίες Σύμβουλοι. Πήγαμε τις 16 του Γενάρη προχθές, μαζί με την Ένωση, πάλι τα σωματεία. Πήγαμε λοιπόν στο αρμόδιο Υπουργείο και ήρθε η ώρα να έρθουμε και στην Δημοτική Αρχή. Έχουμε στην διέλευα στην περιφέρεια και από εδώ και από εκεί. Στο Υπουργείο λοιπόν μας είπαν ότι γι' αυτό δεν είναι ο υπεύθυνος, για το άλλο είναι ο Δήμος, για το άλλο είναι η περιφέρεια. Ερχόμαστε στο βήμα που κάνουμε συναντήσεις, αυτό δεν είναι δικό μου, είναι της αστυνομίας, είναι του κράτους και μας δώσουν παράκι. Όμως, όποιες κινήσεις και να έκανε η Δημοτική Αρχή, το ίδιο και η κυβέρνηση, κατά επέκταση, θυσιάζονται μετά από κινητοποιήσεις των φορέων και των σωματείων της περιοχής. Αγόρασε το Μαρκαλί, τι μάθαμε με την κυρία Βούλου. Δεν ξέρω τι αποφασίσατε, να την μεγαλώσει κι άλλο. Κρύο προγραφιακό, φωνάζει ο κόσμος με το σπίτι, Χριστός είναι ακόμα. Κινητοποιούμαστε για την παιδεία, τώρα πάω στον Υπουργό. Οι ζητήματα που έχουν χρόνια στην πόλη μας είναι αφορά το κτηριακό. Έλλειψη κτηριακών. Έλλειψη σχολείων. Αυτή τη στιγμή θέλουμε τουλάχιστον 10 σχολεία, 13 μαζί με το Ζεφύρι. Τουλάχιστον 13 νέες σχολικές μονάδες. Το Υπουργείο Κυριακήματος μας είπε για αυτά τα τρία και τις 13 σχολικές μονάδες δεν μου έχει γίνει. Από το Δήμα Νεοσίου, ο κ. Μαξιμάκης, δεν είπα εγώ. Καταλαβαίνετε εσείς. Δεν μας έχει γίνει καμία πρόταση για δημιουργία ενός σχολείου.